Στο στούντιο όπως ανήγγυλα έχω τη χαρά επιτέλους πέραν τηλεφώνων να φιλοξενώ πρώτα πρώτα τον μακρύτερα φιλοξενούμενο, τον κύριο Κώστα Πικραμένο από Μασαλία Παρίσι, από Παρίσι, Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Πικραμένο. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη, καλημέρα Νίκο ε, και ναι. καλημέρα και στον Παντελή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, σου σήμερα στην εισαγωγή ε, Παρασκευιάτικα να είσαι εδώ και. Δεν το είχαμε κανονίσει έτσι. Όχι. Και τον κύριο Γιώργο Κουκάκη, ο οποίο μαζί με τον κύριο Πικραμένο συνυπογράφουν ένα νέο βιβλίο από τι εκδόσει Ινφογνώμων: Εθνική Ασφάλεια, Μύθη και Πραγματικότητα. Καλημέρα, κύριε Κουκάκη. Καλημέρα και από μένα. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, να πω ότι ο κύριο Κουκάκη είναι ανώτερο αξιωματικό του ελληνικού στρατού και μάλιστα σε πολύ ευαίσθητα πόστα και αυτό έχει τη δικιά του σημασία. Έχοντας ε, γυρίσει όλη την Ελλάδα Και όχι μόνο Για πείτε μου λίγο Γιατί αυτό το βιβλίο Εθνική ασφάλεια μύθη και πραγματικότητα κύριε πικραμένα; Γιατί αυτό το βιβλίο Όταν πήραμε την απόφαση πριν από Ένα χρόνο Συνέπεσε χρονικά με την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία Παρακολουθούσαμε το θέμα Και ταυτόχρονα γράφαμε και το βιβλίο Την άνοιξη του 22 Λοιπόν προκύπτει η πρώτη καταγγελία εκ μέρου του δημοσιογράφου συναδέλφου σα, του κύριου Θανάση Κουκάκη, για την παρακολούθησή του από το Πρεταντόρ και στη συνέχεια από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θα ακολουθήσουν οι καταγγελίε του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα έχουμε την υπόθεση με την Ρωσίδα κατάσκοπο τη Μαρία του Παγκρατίου. Την υπόθεση θα δούμε κατά πόσο αληθεύει είναι fake με τους δύο Πακιστανούς που ήθελαν να κάνουν τρομοκρατική εντό ή εκτό εισαγωγικών επίθεση του ψυρί. Θα έχουμε την υπόθεση με την μεταφόρτωση εκένωση στο Χαρτούμ και τελειώνουμε με την κλοπή διαβατηρίων από βανάκι της Ελτά στην Αθήνα. Τι βλέπετε λοιπόν κύριε Σαχίνη ότι ενώ γράφουμε το βιβλίο συμβαίνουν σχεδόν αναβδομάδα θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Ένας λόγος παραπάνω δηλαδή για να είναι το βιβλίο τόσο επίκαιρο, τόσο ενδιαφέρον και να δείξει πραγματικά τη μεγάλη εικόνα. Ουσιαστικά βάζουμε το χέρι επί τον ήλων όπως λέμε για να δούμε τελικά τι είναι στην Ελλάδα η εθνική ασφάλεια ένα όρος που παραμένει ακόμα και σήμερα τελείως αόριστος και να δούμε από εκεί και πέρα πώς αυτή τη χώρα που είναι θεσμικά ανοχήρωτη σε θέματα αρχιτεκτονικής εθνικής ασφάλειας μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή σοβαρό κράτος δικαίου. Κύριε Κουκάκη, στο βιβλίο αυτό έχετε ένα μεγάλο κομμάτι στο ζήτημα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ε, τι ορίζετε εσείς ως Εθνική Ασφάλεια? Εθνική Ασφάλεια είναι ένας πάρα πολύ ευρύς τομίας, όπως ανέφερε και ο Κώστας. Περιλαμβάνει και την Εθνική Άμυνα, περιλαμβάνει και άλλες συνιστώσεις όπως οικονομική ασφάλεια, περιβαλλοντική ασφάλεια, ε, περιλαμβάνει ακόμα και άλλε μορφέ όπω το μεταναστευτικό. Γενικά είναι η προστασία μια χώρα. Είναι ένα γενικό ορισμό που τα καλύπτει όλα από τι κάθε μορφή απειλή όσον αφορά το κράτο σαν υπόσταση αλλά και το έθνο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η διασπορά, οι Έλληνε του εξωτερικού, του οποίου επίση αφορά και η εθνική ασφάλεια. Τώρα, ε, για να φτάσουμε στην εθνική ασφάλεια, δεν πρέπει να ορίσουμε ω μία σταθερά τι θεωρούμε ω απειλέ αυτέ. Είναι το πρωταρχικό σημείο αυτό, όπω λέτε. Mm. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και προπόθεση αυτό είναι η ύπαρξη μια στρατηγική τη στρατηγική εθνική ασφάλεια. Είναι πράγματα που αναφέρουμε και στο βιβλίο Είναι πράγματα που έχουν κάνει όλα τα σοβαρά κράτη του εξωτερικού. Η Εθνική Ασφάλεια ξεκίνησε από τι ΗΠΑ το 1947, που ιδρύθηκε το πρώτο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια με το νόμο Εθνική Ασφάλεια, το National Security Act. Ε, και από εκεί και πέρα και άλλε χώρε έχουν ιδρύσει αντί, του αντίστοιχου θεσμού. Η Ρωσία έχει το Συμβούλιο Ασφάλεια, έτσι το αποκαλεί. Η, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία έχει και αυτή το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια με αυτό τον όρο. Η Γαλλία, από την οποία μα ήρθε ο Κώστας, έχει το Συμβούλιο Άμυνα και Εθνική Ασφάλεια κύριο σημείο δεν είναι πώ το ονομάζει, αλλά να υπάρχουν οι θεσμοί οι κατάλληλοι ώστε να επεξεργάζονται πληροφορίε και σε αυτό το τομέα είναι που πρωτοτυπούμε το βιβλίο. Τη συνδέσαμε την εθνική ασφάλεια με τον τομέα των πληροφοριών. Δεν μπορεί να έχει εθνική ασφάλεια αν δεν έχει αξιόπιστε πληροφορίε. Mm. Πείτε μου και κάτι ακόμη, κύριε Κουκάκη. Εδώ στέλνει ε, μήνυμα η φίλη μα η Θρήνη. Καλό εδώ, λέει Κώστα. Το έχω αγοράσει γιατί το συνέστησε. Και ο κύριο Καλεντερίδη, καλό τάξη εδώ κύριε Κουκάκη. Ευχαριστούμε. Ε, ε, κύριε Κουκάκη, πείτε μου και κάτι ακόμη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Ελλάδα το ξέρετε και συνήθω, ε, αν και σε αυτέ τι εκλογέ καθόλου δεν συζητήθηκαν τα εθνικά θέματα και εξωτερική πολιτική, αλλά ακούω κατά καιρού από κάποιου που λένε ότι η χώρα έχει ανάγκη ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, ε, δείχνοντα την Τουρκία. Ε, ακούω πολιτικού να λένε θα συγκροτήσουμε Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια όργανο εθνική ασφάλεια υπάρχει. Επιτελεία του οργάνου δεν υπάρχουν. Και εκεί επικεντρώνεστε εσείς... Για πείτε το λίγο αυτό. Σωστά. Ε, το 2019 με το νόμο 4622 ιδρύθηκε. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Είναι το παλιό ΚΙΣΕΑ που ξέρουμε, το οποίο μέχρι τότε ονομαζόταν Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα. Στην ουσία, μετονομάστηκε και άλλαξε και η σύνδεσή του σε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Το οποίο όμω για να επιτελέσει σωστά τη λειτουργία του, όπω όλα τα συμβούλια που προανέφερα, θα πρέπει να υπάρχει, όπω πολύ σωστά είπατε και εσεί, ένα μόνιμο επιτελείο από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και με εμπειρία σε θέματα ε, εκτίμηση το οποίο θα παρακολουθεί συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, θα προβαίνουν σε εκτιμήσεις και μέσω αυτών των εκτιμήσεων που θα παρέχονται στην εκάστοτε ηγεσία θα μπορεί να λαμβάνει τις όσο το δυνατόν ορθότερες αποφάσεις για τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα σε ένα σημείο να προλαμβάνει κρίση, αυτό είναι το επιθυμητό και από εκεί και, και πέρα, αν δεν, μπορώ, αν δεν μπορέσει το κράτος να προλάβει την εξέλιξη μιας κρίσης και εκδηλωθεί, να προβεί από εκεί και πέρα στην διαχείριση της κρίσης μέσω του συντονισμού των αρμόδιων φορέων του κράτους. Mm. Τι λέτε, κύριε Πικραμένα. Ε, δείτε κύριε Σαχίνη τι έγινε με τη λεγόμενη διαχείριση τη εκένωση των Ελλήνων πολιτών ή ομογενών από το Χαρτούμ. Ενώ λοιπόν υπήρχε μία κρίση, ενώ θα μπορούσαμε από του ανθρώπου που έμειναν στο Χαρτούμ να έχουμε αυτό που λέμε πληροφορίε περιραίουσα ατμόσφαιρα, κάτι έρχεται, κάτι ετοιμάζεται. Παρόλα αυτά, η μονάδα διαχείριση κρίσεων, η οποία προβλέπεται στο οργανόγραμμα του ανθρωπου που εμειναν στο χαρτουμ να εχουμε αυτο που λεμε πληροφοριε περιρέουσας ατμοσφαιρας κατι ερχεται κατι Εξωτερικών, λειτουργεί εφόσον ξεκινήσουν τα Καλάσνικοφ να γαζώνουν. Και στην προκειμένη περίπτωση ήταν μεγάλο Σάββατο. Αν υπήρχαν κάποιοι υπάλληλοι, ζήτημα ήταν στην, στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάνανε ανακλήσεις προκειμένου, προκειμένου να ανοίξουν το δωμάτιο και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε τη λεγόμενη διαχείριση. Πώς έγινε η διαχείριση, την ανέλαβε εργολαβία το Υπουργείο Εξωτερικών με κάποιες τηλεδιασκέψεις ή επιζώσεις αν θέλετε διασκέψεις και συσκέψεις με επιτελείς του ΓΕΘΑ εξαιρώντας την ΕΙΠ δηλαδή τον καθήλυν αρμόδιο μηχανισμό συνεχής ροής πληροφοριών για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση σε real time της κρίσης. Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι στο καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι της λεγόμενης εκένωσης υπήρχαν κενά είτε με θέμα ανταλλακτικών και επιχειρησιακής ετοιμότητας μεταγωγικών αλλά και την όχι αδυναμία διότι μίλησα και με τον Γιώργο τον Κουκάκη που προέρχεται από τις ειδικέ δυνάμεις μου λένε η διοίκηση η λεγόμενη διοίκηση ειδικού πολέμου είναι έτοιμη και σε θέμα εξοπλισμού και σε θέμα εκπαίδευσης ήταν η πολιτική βούληση και αν θέλετε η πολιτική βούληση σε συνεργασία με την βούληση της στρατιωτικής ηγεσία που δεν ήθελε να ενεπλέξει τους Έλληνες κομμάτων επί του εδάφους διότι το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή τα φέρετρα στα, στις αεροπορικές βάσεις δεν πουλάνε δημιουργείται πολιτικό κόστος ήμασταν εν εκλογών και βλέπουμε λοιπόν ότι αν υπήρχε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με τη δική του τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων Όλο ο συντονισμό των Υπουργείων θα γινόταν σε επίπεδο Πρωθυπουργικού Γραφείου και Συμβουλίου Εθνική Ασφάλειας και από εκεί και πέρα διαχέεται ο συντονισμό στα καθήλυν Υπουργεία. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά και πάλι κάνει επιλεκτική συνεργασία με άλλου φορεί. Η κατεχάκη, όπω το λέμε λαϊκά, η ΕΕΠ, είναι εκτό πλαισίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε Σαχίνη. Χωρί πληροφορίε δεν μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση. Και για να μην αναφέρουμε ότι στο Χαρτούμ έπρεπε να μπει σε ένα ξενοδοχείο, να στρίψει δεξιά στη ρεσεψιόν, μπα και βρει το προξενείο, το άμυστο προξενείο. Δηλαδή, ούτε ο θηρεό, ούτε η ελληνική σημαία δεν κοιμάτιζε στο Χαρτούμ για κάποιον ο οποίο ήθελε να εντοπίσει το προξενείο. Είμαι στη Γαλλία, στο Μπορντό είναι το ίδιο. Μπαίνει σε ένα λογιστικό γραφείο, βρίσκει το λογιστή ο οποίο παριστάνει τον άμυστο και αυτόν ε, πρόξενο. Υπάρχουν πολλοί διπλωμάτε οι οποίοι του έχετε καλέσει και έχετε συζητήσει. Στέλνουμε πρέσβει στη Λατινική Αμερική ω ε, αυτοεξόριστου, ω ανεπιθύμητου. Τα έχει πει και ο κύριο αϊφαντή, δηλαδή εκεί που θα πρέπει στη γειτονιά μα να έχουμε διπλωματική παρουσία, βλέπε εθνική μειονότητα Αλβανία, στελέχωση προξενείων σε Χιμάρα, σε Αργυρόκαστρο, σε Αλβανία, νομίζω θα τα πούμε μετά αυτά. Στη δική μα τη γειτονιά, Βαλκάνια, Κάφκασο, Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνο Πόντο, Μεσόγειο, έχουμε τέσσερι πρεσβείε, πληρώνουμε σοφέρ. Πληρώνουμε λιμουζίνες, πληρώνουμε νίκια στο Περού, στην Γουατεμάλα, στην Ουρουγουάη, από χώρε που δεν έχουμε ούτε τουρισμό ούτε εμπορικέ συναλλαγές Λοιπόν, αυτά λοιπόν αξιολογεί το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλειας τα μαζεύει, τα νοικοκυρεύει για να γίνεται χρηστή διαχείριση και πόρων και ανθρώπινου προσωπικού. Κύριε Κουκάκη, λέει εδώ ο φίλο ο Κώστα: ε, Η Ελλάδα είναι ίσως από τι λίγε χώρε που δεν έχει Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία, αλλά το έχει ονομάσει Κισαία. Επίση, δεν έχουμε πολιτοφυλακή ούτε τρόπους δράση σε φυσικέ καταστροφέ σε εθνικέ κρίσει. Διότι άλλο είναι, λέει, το εθνικό και άλλο το κυβερνητικό. Συμφωνείτε. Ε, σε τι αναφέρετε όταν λέει άλλο το κυβερνητικό και άλλο το. Ε, Προφανώ εννοεί σαν επιτέλειο. <κυκ> άλλο το κυβερνητικό επιτέλειο διαχείριση μια κρίση και άλλο το εθνικό επιτέλειο διαχείριση μια κρίση. Η συμβολή του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια. <στονίτρια> Θέλω να το, το, <στονίτρια> <θα> το διευκρινίσετε. <στονίτρια> Δεν κυβερνάει <στονίτρια> ένα Εθνικό Συμβούλιο. Θα το, το καταλάβει που... <στονίτρια> ο κόσμο. Γιατί ένα εδώ βλέπω ότι μπερδεύεται. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ο χαρακτήρα του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια είναι <στονίτρια> συμβουλευτικό, όπω το λέει και ο όρο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η ροή που ανέφερε και πολύ σωστά ο Κώστα και εκτιμήσει, καταλήγει σε μια εισήγηση. Αυτό που κάνει το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια στην πλειοψηφία των κρατών είναι να εισηγείται στην ηγεσία ένα τρόπο δράση. Από εκεί και πέρα ο κάθε ε, κυβερνών, αν είναι προεδρικό το σύστημα, ο πρόεδρο τη δημοκρατία τη αντίστοιχη χώρα, αν είναι πρωθυπουργικό, ο μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει, μπορεί να είναι και κόντρα στην εισήγηση του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια. Άλλο δηλαδή η εισήγηση και η εκτίμηση πληροφοριών, και άλλο η εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική παρουσία, η εξουσία παραμένει στον αρχηγό ε, του κράτου ε, τη κάθε χώρα. Δεν παρεμβαίνει το Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ναι, κύριε λοιπόν, κύριε. να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το παρεξηγούν ακόμα και διπλωμάτες, ακόμα και στρατιωτικοί. Μία κυβέρνηση ασκεί πολιτική. Παράδειγμα. Αν θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικό φόρο κατανάλωση, τι θα γίνει με το βασικό μισθό, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με την ανεργία, τι θα γίνει με την ποιότητα ζωή, αν θέλετε, είναι θέμα τη εκλεγμένη δημοκρατική κυβέρνηση. Γι' αυτό έχουμε τα καθήλυνη υπουργεία, για να μπορούν να διαχειρίζονται του φακέλου. Το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια δεν κάνει διαχείριση, ούτε πολιτική. Προσπαθεί να εντοπίσει απειλέ και μόνο απειλέ. Είτε υφιστάμενε, είτε ενδυνάμει. Σε ένα βάθο χρόνου. Τι βάθο είναι αυτό, 5-10 χρόνων. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, διότι δεν έχει δεδομένα προκειμένου να τα αναλύσει. Που σημαίνει, δείτε για παράδειγμα το δημογραφικό. Τι θα έκανε το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλειας, θα έκανε μία καταγραφή τη παρούσα κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στι λεγόμενε βαλκανικέ χώρε, πόσο μάλλον στην Τουρκία και θα έβλεπε αν η δημογραφική εξέλιξη στην Ελλάδα μπορεί τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια να εξελιχθεί σε μία απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αν λοιπόν έφτανε στο σημείο να το αξιολογήσει ως απειλή θα ενημέρωνε τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αν δεν είχαν άλλους φορείς να αξιολογήσουν μέτρα και να προτείνουν σενάρια επιστρέφεται ο φάκελος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και του λένε φτιάξε μου και αντίμετρα δώσε μου λύσεις δώσε μου εναλλακτικά σενάρια άρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι μόνο για να πει για να πατήσει το κουμπί ή το κουδούνι και να πει προσέξτε έρχεται η καταιγίδα αλλά μπορεί μέσα από τους αναλυτές που έχει ερευνητικό προσωπικό μιλάμε για 150-200 άτομα είναι το επιτελείο ενό Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια με υποδιευθύνσει, τμήματα, διευθύνσει κλπ. να προτείνει και αντίμετρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα τι γίνεται. Τα Υπουργεία, επειδή δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, ή προσπαθούν μέσα από τι εσωτερικέ διευθύνσει να βρουν λύσει, ή απευθύνονται εργολαβικά σε δεξαμενέ σκέψει, σε Think Tanks ή σε πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο ποια είναι η διαφορά. Αντί να έχει ένα υπουργείο που θα κάνει αυτή τη δουλειά, έρχεται το συμβούλιο και μαζεύει πληροφορίε από διαφορετικού χώρου και διαφορετικέ πηγέ. Μπορεί το συμβούλιο στο τέλο να δώσει εργολαβικά μία εργασία σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν, αν θέλετε, αποκλείονται τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα από την επεξεργασία, αλλά λειτουργεί ω δεξαμενή. Π.χ. το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα. Αν θέλετε να κάνουμε καταμέτρηση του πληθυσμού, πρέπει να δούμε. Αν πάρουμε την απόφαση, επειδή ο Έλληνα δεν κάνει πλέον παιδιά, έτσι, κακά τα ψέματα, και επειδή υπάρχει και το brain drain, φεύγουν έξω, mm -hmm. έχουμε αποφασίσει ω χώρα να εισάγουμε εντό εισαγωγικών πληθυσμό. Είναι μεγάλο θέμα, δεν συζητείται στο δημόσιο διάλογο. Αν αποφασίσουμε λοιπόν ότι πρέπει να εισάγουμε ω εισήγηση του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια, ποιε είναι οι χώρε τροφοδότε είναι ότι μας στέλνει ο Ερντογάν στα νησιά με τις Λέμβους ή θα απευθυνθούμε σε κόσμο π.χ. από τη Βόρειο Ευρώπη ή την Ανατολική Ευρώπη πολιτισμικά αν θέλετε πιο κοντά στην Ελλάδα διότι μετά έχουμε και το θέμα της κοινωνικής συνοχής άλλη απειλή για την εθνική ασφάλεια και σε αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα τι κίνητρα τους δίνουμε τους δίνουμε το κίνητρο φορολογικής ασυλίας για 20 χρόνια για να μπορούν να κάνουν και παιδιά και αν κάνουν παιδιά, θα έχουν αξιοπρεπή σχολεία. Πώ πείθει ένα ζευγάρι που μένει στη Στοκχόλμη, για παράδειγμα, να αφήσει την όμορφη Σουηδία να έρθει στην Ελλάδα που θα έχει τον ήλιο, αν δεν έχει σχολεία και τρέχουν τα νερά από το ταβάνι λόγω υγρασία. ή μπορεί ένα Εθνικό Συμβουλίο να αποφασίσει ότι με αυτά τα στοχευμένα μέτρα δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια νέων ανθρώπων που είναι Έλληνε. Έτσι. έτσι τα πρημοδοτεί δηλαδή, αλλά δεν τα πρημοδοτεί με ένα επίδομα, με, με ολόκληρο σύστημα ζωή για να έχουν πολλά παιδιά. Μου λέει εδώ κάποιο ο Κώστας πώ θεωρούν οι δύο ομιλητέ ότι πρέπει να διαμορφώνονται τα δόγματα εθνική ασφάλεια, έτσι ώστε να ωφελούν το λαό και να αντανακλούν τη βούληση αυτού. Μάλιστα. Γιώργο, θε να μιλήσει. <κυκ> σε περίοδο. Γιατί είναι και ένα θέμα, και καλά το θίγει εδώ. Αν αποφάσισε μία κυβέρνηση ή ένα πολιτικό σύστημα ότι αυτό είναι το δόγμα εθνικής ασφάλειας το οποίο όμως μπορεί να είναι σε βάρος της λαϊκής βούλησης αυτό από δόγμα εθνικής ασφάλειας θα είναι δόγμα επιβολής σε βάρος του λαού πως λοιπόν θα έχουμε τη διαμόρφωση αυτών που περιγράφεται ως δόγμα της εθνικής ασφάλειας εποφελία του λαού και να αντανακλούν τη λαϊκή βούληση Ωραία. Ε, το δόγμα στο οποίο θα καταλήξει το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, οι αναλυτέ που υποκόστησαν mm. ε, θα Πάει ω εισήγηση στην ηγεσία του Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, όλες οι αποφάσει θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το αρμόδιο συμβούλιο, είναι η εκλεγμένη κυβέρνηση του λαού. Άρα, εκπροσωπεί τη βούληση του λαού. Το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια δεν είναι κόντρα στου δημοκρατικού θεσμού. Εκμεταλλεύεται και υποβοηθά του. Δημοκρατικού θεσμούς της χώρας άρα αυτόματα με τη διαδικασία που ανέφερα προφανώς θα συμπληρώσω και ο Κώστας. Θα συμπληρώσω, ε, ναι, γιατί ναι, κατάλαβα ε, τι θέλει ε, να πει ο Ακράτης. Αυτό θέλει να το πει κάπου να το πάει κάπου αλλού που δεν ναι, μπορώ εγώ. το πάει κάπου ε, αλλού. Ναι. Αλλά δεν υποκαθιστά του δημοκρατικού θεσμού. όλα αυτά γίνονται για να υποβοηθηθεί η λαϊκή βούληση του λαού γιατί αυτή είναι στην ουσία που δίνει την εντολή στην εκάστοτε κυβέρνηση να διαχειριστεί τα καθημερινά ζητήματα και τα εθνικά ζητήματα. Κύριε Σαχίνη, εδώ μιλάμε, mm. θα το πω για άλλη μια φορά, νομίζω οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει, για τι απειλέ. Δεν μιλάμε για την απλή διαχείριση. Στην Ελλάδα δεν γίνεται δημόσιο διάλογο για τα βασικά θέματα. Πόσο μάλλον για τι απειλέ. Ποιε είναι οι απειλέ. Ποιε είναι οι απειλέ που έχουμε σήμερα. Είναι μόνο η υπόθεση του αναθεωρητισμού της Τουρκίας το δημογραφικό θεωρείται απειλή για το μέλλον η κοινωνική συνοχή θεωρείται απειλή για το μέλλον να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα η κυβερνοασφάλεια θεωρείται απειλή για το μέλλον σήμερα γίνονται πόλεμοι και ο στόχος είναι πως θα χαλάσουμε π.χ. τα φανάρια των δρόμων για να δημιουργηθεί χάος της πόλη. τα λεγόμενα ενεργητικά μέτρα υπάρχουν οι απειλές δεν γίνεται συζήτηση, οπότε δεν υπάρχει και κουλτούρα εθνική ασφάλεια. Από τη στιγμή λοιπόν που το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια πει 1, 2, 3, 4, 5 είναι οι απειλέ, πρέπει να γίνει και μία συζήτηση, αν θέλετε, με την κοινωνία πολιτών, με τα κόμματα, πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι διατάζομεν και αποφασίζομεν το Συμβούλιο Ασφαλεία. Αλλά το Συμβούλιο Ασφαλεία βάζει στο τραπέζι το θέμα, το οποίο προ το παρόν είναι ταμπού. Και αναφερόμαστε στις από εκεί και πέρα, από τη στιγμή και το πολιτικό σύστημα είναι στην ίδια λογική ότι πράγματι υφίστανται απειλές ή έρχονται οι απειλές, είναι μπροστά μας, μπαίνουμε στη διαδικασία της επεξεργασίας. Αν η απειλή είναι άμεση, πρέπει άμεσα να είναι και τα μέτρα. Αν είναι μεσο-μακροπρόθεσμη... Δεν αφορά την τετραετία μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η στρατηγική εθνική ασφάλεια, η οποία όμω εμεί προτείνουμε να είναι πέντε χρόνια. Μερικοί λένε γιατί να είναι πέντε και να μην είναι τέσσερα, ώστε να ταυτίζεται χρονικά με την κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό ο λόγο. Φανταστείτε, μία κυβέρνηση τη οποία η θητεία τελειώνει 31 Δεκεμβρίου και μία άλλη που αναλαμβάνει 1η του Γενάρη. Λοιπόν, αν περάσει έστω και μία μέρα. Που να μην υπάρχει στρατηγική εθνική ασφάλεια, υπάρχει κενό. Δείτε τι γίνεται με τον προπολογισμό. Ψηφίζεται Νοέμβρη, αλλά δεσμεύει, αν θέλετε, και την πρώτη χρονιά για την επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Στην πενταετία, λοιπόν, δίνει το χρόνο στην επόμενη κυβέρνηση, επί ένα χρόνο, να το δει, να το αξιολογήσει, να το επικαιροποιήσει, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θεωρεί ότι η ενεργειακή ανασφάλεια της Ελλάδας είναι απειλή. Και κάνει και μία εισήγηση που λέει ότι ο ορισμός της ΑΟΣ, π.χ. με την Κύπρο, είναι θέμα απειλής εθνικής ασφάλειας. Με βάση τις αξιολογήσεις της. Θα υπάρχει, κύριε Σαχίνη, αυτό μέσα στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης αν θα το λάβει υπόψη, αλλά θα μείνει στην ιστορία η εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλεία. Θα λέει το Εθνικό Συμβούλιο: Οριοθέτησα ω με την Κύπρο, διότι το θεωρούμε ω λύση σε ενδεχόμενη απειλή εθνική ασφάλειας. Άρα πάρε την ευθύνη όποιο είσαι κυβερνήτη. Γιατί δεν το κάνει. Ε, ρωτάει εδώ πέρα ο Δημήτρη. Ε, έχουμε σε λίγη ώρα ορκομοσία νέα κυβέρνηση υπηρεσιακή και έχουμε εκλογέ στην Τουρκία την Κυριακή. Πολύ μεγάλο θέμα. Στην ερω... Στη... Το θέμα εδώ είναι λέει ότι για ένα μήνα μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τι κατά τη γνώμη και των δύο θα έπρεπε να έχει υπόψη τη, Δεν είναι πολιτική κυβέρνηση, αλλά είναι κυβέρνηση. Τι θα έπρεπε να έχει υπόψη τη από την πρώτη στιγμή, Εγώ θα πω κάτι που το ανέβασα και σε ένα άρθρο που έγραψα προχθέ. <χω> θα πρέπει να έχει υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία δεν θα μεταβληθεί ριζικά. Γιατί, γιατί η Τουρκία έχει Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια από το 1962, εκπονεί το αντίστοιχο έγγραφο στρατηγική εθνική ασφάλεια που το ονομάζει Πολιτικό Έγγραφο ε, Εθνική Ασφάλεια, Κόκκινη Βίβλο. Την Κόκκινη χέρι. Βίβλο, πολύ σωστά, ευχαριστώ Κώστα, και με βάση αυτό ενεργεί και ασκεί την εξωτερική τη πολιτική. Άρα, δεν θα πρέπει να πιστεύουν και ο απλό λαό ότι. Αν εκλεγεί κάποιο άλλο εκτό του Ερντογάν, θα αλλάξει δραματικά η ριζική, ε, και ριζικά η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία. Αυτό, σε αυτό θα ήθελα να εγώ και θα συνεχίσω. Ωραία. Έχει υπηρεσιακή, υπηρεσιακή από σήμερα. Έχει από σήμερα υπηρεσιακή και Κυριακή, νομίζω, ορκίζονται και οι, και οι υπουργοί ή οι βουλευτέ. Σήμερα, σήμερα. Λοιπόν, σήμερα. Διαβάζω ότι εχθέ το βράδυ, εχθέ το μεσημέρι, ο κύριο Μητσοτάκη έδωσε ένα μπλε φάκελο στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Δεν γνωρίζουμε τι έχει ο φάκελο. Για μένα, σήμερα το πρωί, μέχρι να σχηματιστεί Υπουργικό Συμβούλιο, έπρεπε ο διοικητή τη ΕΕΠ, ο κύριο Δεμήρη, να έχει ενημερώσει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για τα τρέχοντα θέματα όσον αφορά τα εθνικά. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, τον περίγυρό μα. Αυτό είναι εκ των όν ουκ Από εκεί και πέρα, θα πρέπει από τη στιγμή που έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δευτέρα το πρωί, την επόμενη Δευτέρα, με δεδομένη τη νίκη Ερντογάν 28 ε, Μαΐου, να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ, το υφιστάμενο ΚΙΣΕΑ, όχι το ΣΕΑ που προτείνουμε εμείς, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και να δούμε μέσα στο μήνα τι πιθανά σενάρια μπορεί να προκύψουν από την άλλη μεριά, η οποία θα έχει και εκλεγμένο πρόεδρο, και συγκροτημένο κυβερνητικό συμβούλιο, και βουλή ενώ εμείς είμαστε στο φλού, πραγματικά στο φλού αυτή τη στιγμή, για ένα περίπου μήνα. Γνωρίζουν αυτοί που θα αναλάβουν τι είναι ο λεγόμενος αποχαρακτηρισμός κανόνων εμπλοκής. Γνωρίζουν ποιο θα διαχειριστεί την κρίση. Θα την αλάβει ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής ως υπουργό Άμυνα πάνω του ή θα πάμε σε κάτι συντονισμένο από τη στιγμή που δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Υπάρχει περίπτωση να μας την κάνει όπως λέμε λαϊκά ο Ερντογάν μέσα σε αυτό το διάστημα. Αν εγώ ήμουν Ερντογάν θα το χρησιμοποιούσα ως χρυσή ευκαιρία. ούτω ώστε η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει στις 25 του μηνός να βρεθεί κύριε Σαχίνη πρωτετελεσμένων γεγονότων και να πάμε σε πιο γρήγορε διαδικασίε για τα, για τα λεγόμενα παζάρια. Μάλιστα. Κρατήστε το και δύο. Πάω σε διακοπή και επιστρέφουμε μαζί σα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα ε, ακροατών. Ε, εθνική ασφάλεια, μύθοι και πραγματικότητε. Είναι το βιβλίο του κυρίου Κώστα Πικραμένου και του κυρίου Γιώργου Κουκάκη. Ρωτάτε πολύ εδώ. Είναι από τι εκδόσει συμφογνώμων. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στου ακροατέ τώρα. Η ηφηγένεια ρωτάει. Α, να μα πει πώ θα ενισχυθεί ο κύριο Πικραμένος η ελληνική οικογένεια για τα παιδιά που έμειναν στην πατρίδα παρά τι δυσκολίε. Μιλάει για εισαγωγέ ο κύριο Πικραμένο, αφού εκφράζει μια επιλογή που και ο ίδιο έκανε. Γιατί θα μέναν και αυτοί εδώ να στηρίξουν την πατρίδα. Δεν είπε αυτό ο κύριο Πικραμένο. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είπε όμω αυτό που έχει ανοίξει ω συζήτηση στην ελληνική κοινωνία. Αν θέλει να κάνει τη μία ή την άλλη επιλογή, τι ρόλο θα μπορούσε το φερό παράδειγμα να παίξει ένα εθνικό συμβούλιο, να δώσει μία γνώμη από τους ειδικού εμπεριστατωμένη. Άλλο εδώ ρωτάει. Ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα έπρεπε να εισάγει στοιχεία στα κρατικά επιτελεία ακόμη και για την παραγωγή της χώρας στον πρωτογενή τομέα, π.χ. σιτηρά. Να μιλήσω εγώ. Ναι. Mm. Αφορά την λεγόμενη διατροφική ασφάλεια. Βεβαίως. Ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική ασφάλεια, να σα φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από μία εβδομάδα, ιδιωτική εταιρεία, μπορούμε να πούμε το όνομα, η Dracom Defense του ομίλου Κόκαλη, αγοράστηκε 60 εκατομμύρια. Κάποιοι λένε ότι είναι πύρμπαρα από την κρατική Ισραηλινή αεροναυπηγική βιομηχανία. Δεν μπορούσαμε εμεί, ω χώρα, δεν λέω το κράτο, το κράτο είναι χρεοκοπημένο, ιδιώτε ή εταιρείε κρατικέ τη εγχώρια αμυντική βιομηχανία να κρατήσουν την Ιντρακόμ Defense σε ελληνικά χέρια και από εκεί και πέρα να δούμε με συνεργασία, με ερευνητικά κέντρα, με πανεπιστήμια πώς ένα στολίδι της λεγόμενης εγχώρια υψηλής τεχνολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί. Γιατί πουλάμε τα κουβέρ, όπως λένε, στους ξένους, στους οποίουδήποτε, Είτε είναι σύμμαχοι τώρα, εκθροί αύριο, συνέτεροι το ένα το άλλο για τη διατροφική ασφάλεια βεβαίως είναι μία συνιστόσα όπως είναι και η ενεργητική όπως είναι και η κυβερνοασφάλεια της εθνικής ασφάλειας όλα αυτά τα θέματα κύριε Σαχίνη τα αξιολογεί συνολικά το Συμβούλιο δεν είναι πολυτέλεια το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι ελιτίστικη ιδέα είναι επί του πεδίου είναι καθημερινό ξέρετε για πόσα θέματα δουλεύουμε στη λογική κάτσε να ξημερώσει και θα δούμε. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Δυστυχώς. Τέμπι. Ακριβώς. Θέλετε να συνεχίσουμε με νεκρούς και τραυματίες να έχουμε το, τα επόμενα τέμπι. Θέλετε η χώρα να εκτίθεται στο εξωτερικό με την κάθε Μαρία του Παγκρατίου και τον κάθε Πακιστανό. Θέλετε το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο πολίτης αρχίζει να μην εμπιστεύεται τους λεγόμενους θεσμούς της δημοκρατίας. Αυτό κύριε Σαχίνη είναι αν θέλετε βούτυρο στο ψωμί του κάθε ψεκασμένου και του κάθε ακραίου να πει παιδιά το βλέπετε δεν δουλεύει η δημοκρατία. Είναι ένα ψέμα μόνο ολοκληρωτισμό και ο αυταρχισμός αλλά Ερντογάν ή όπω θέλετε μπορεί να πάει τις χώρες ψηλά και να γίνουν μεγάλες. Θέλετε να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Φτιάξτε το κράτος με κρατικά όργανα τα οποία θα δώσουν τη ραχοκοκαλιά διότι αυτή τη στιγμή ούτε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έχουμε ούτε υπηρεσίες πληροφοριών έχουμε. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με χίλια άτομα προσωπικό προσπαθεί να βγάλει όλη τη δουλειά και κατασκοπία να κάνει και αντικατασκοπία να κάνει και αντιτρομοκρατία να κάνει και κρατική ασφάλεια να κάνει μέχρι με τους αντιεμβολιαστές ασχολούνταν στη Βόρεια Ελλάδα κάποια στελέχη της ΕΕΠ που δεν τους πέφτει λόγος. Δεν προβλέπεται στο, νομικό πλαίσιο της υπηρεσίας. Για να μην μιλήσουμε τώρα για πρεταντόρ, υποκλοπές κλπ. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε και μιλάμε για... Ένα οικοδόμημα που στηρίζεται σε δύο κολόνε αντί για τέσσερι. Λέει εδώ ο φίλο ο Ηλία. Αφού το λέτε και το ξαναλέτε για Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια και το λέει και αρκετό κόσμο έχουν μια εξήγηση γιατί κανένα δεν το κάνει ουσιαστικά από όσου κυβερνούν. Γιώργο, θε να μιλήσει. Ε, εγώ θέλω να πω καταρχά ότι είχε. Συσταθεί από το 80 Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια στην Ελλάδα. Υπήρχε, ναι. Δεν λειτουργήσε ποτέ, δεν συνεδρίασε ποτέ. Καταργήθηκε μετά από 10 χρόνια. Αντικαταστήθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα και επανήλθε πρόσφατα στο δημόσιο διάλογο το θέμα αυτό. Ε, το γιατί το ξέρουν οι κυβερνώντες το θέμα είναι ότι είναι μια ανάγκη ουσιαστική. Πρέπει να ξεπεράσουμε το γιατί και να πάμε στην ουσία να δημιουργηθεί και να προσπιστούν τα εθνικά μα συμφέροντα. Κύριε Βικραμένα. Κύριε Σαχίνη, η λογική που υπάρχει είναι από τη στιγμή που με εκλέγει δημοκρατικά ο λαό, έχω την ευχαίρεια κινήσεων για τέσσερα χρόνια. Σε αυτό το πράγμα διαφωνεί κανένα. Όχι. Έχει την ευχαίρεια κινήσεων. Ναι, αλλά σε τι στη διαχείριση της καθημερινότητας, στην πολιτική. Αυτά που λέγαμε πριν, το ΦΠΑ, οι αυξήσεις, οι μειώσεις, τα κόκκινα δάνεια. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την ασφάλεια του κράτους, για τις απειλές. Για τις απειλές, κύριε Σαχίνη, κανένας δημοκρατικά εκλεγμένος δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει του κεφαλιού του. Γιατί, διότι σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το κράτος όμως έχει συνέχεια. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Αν το αφήσει, το βάζει κάτω από το χαλί. Θα το πληρώσει η επόμενη γενιά, η μεθεπόμενη γενιά και θα φτάσουμε το 2.100 να έχουμε μια Ελλάδα των 6 εκατομμυρίων με έναν στους δύο άνω το 60. Θα ερημώσει η χώρα, θα πεθάνει η χώρα και τελικά θα μιλάει ο ιστορικός του μέλλοντος για ένα κράτος ελλαδικό που διήρκησε 2-3 αιώνες εκεί θα καταλήξουμε και δεν κάνω τον Οστράδα μου. Άλλος, και, και σου... θέλω ναι, ναι. να προσθέσω συγγνώμη ότι δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας. Πρόσφατα η Κυπριακή Δημοκρατία, ο νέος Σωστά. της Πρόεδρος, δήλωσε ότι θα προβεί στη Σύσταση Συμβουλή Εθνικής Ασφαλής, το οποίο επίσης συζητιούνταν επί χρόνια στην Κύπρο, ο... το ίδιο έκανε και η Γερμανία, βέβαια, και δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Το συζητάνε ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφωνίε. Δεν είναι κάτι που είναι θέμα τη Ελλάδα και μόνο. Έτσι. Υπάρχουν διαφορετικέ φωνέ, διαφορετικέ απόψει και το που θα καταλήξει κάθε κράτο είναι θέμα των δεσμών του, τη νοοτροπία, τη κουλτούρα ασφάλεια που είπαμε. Φανταστείτε ότι στη Γερμανία, στη Γερμανία, τη μεγάλη Γερμανία, έτσι την ισχυρή οικονομικά, δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Ξέρετε που καταλήξαν οι κύριε Σαχίνη. Να τσακώνεται ο Σόλτ, ο πρωθυπουργό, με την οικολόγα υπουργό άμυνα για ποια πολιτική θα εφαρμόσουμε στην Ουκρανία. Θα τα στείλουμε τα Λέοπαρτ. Δεν θα στείλουμε τα Λέοπαρτ. Θα μου πείτε, το Λέοπαρτ έχει να κάνει με την απειλή, εθ, ε, απειλή εθνική ασφάλεια, όχι άμεσα, αλλά δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε το πλαίσιο. Και γιατί την πάθανε οι Γερμανοί και έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο σχετικά με την Ουκρανία, Διότι ποιο ήταν το δόγμα εντό εισαγωγικών εθνική ασφάλεια τη Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια, Η οικονομική και μόνο ανάπτυξη και το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Οπότε αφήσανε την άμυνα, την εξωτερική πολιτική και την κοινωνική συνοχή για να μην σας πω πώς λειτουργούει η τουρκική κοινότητα των τριών εκατομμυρίων μέσα στη Γερμανία και τι κάνει η τουρκική υπηρεσία η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ. Σου η Γερμανία με βάση τις επιχειρήσεις της ΜΙΤ. Τώρα λοιπόν οι Γερμανοί καταλάβανε ότι χωρί ισχυρέ ένοπλε δυνάμει και Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, σε ένα πολυπολικό κόσμο με Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, δεν μπορεί να επιβιώσει και κανεί δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Εντάξει, εγώ έχω μια άλλη άποψη ότι η, η, ο πολεμικό βραχίωνα είχε ανατεθεί στου Αμερικανού. Συμφωνώ. Έτσι κάναν την πίσνα οι Γερμανοί. Και από την έννοια να σα πω την αλήθεια, κύριε Πικραμένε, λίγο ανατριχιάζω να ακούω ένοπλε δυνάμει στη Γερμανία. Ε, με όσα έχουν επιφέρει στην ευρωπαϊκό κατά βάση χώρο και όχι μόνο. Δεν πάβει να είναι κράτο. Προφανώ, προφανώ. Ε, λέει εδώ άλλο φίλο μια και μιλάτε για εθνική ασφάλεια. Εθνική ασφάλεια εννοείται για του πολλού οι απειλέ απ' έξω ή απειλέ που προέρχονται απ' έξω, αλλά χρησιμοποιούν assets που βρίσκουν εντό προκειμένου να υλοποιήσουν τι απειλέ του. Μπορεί λοιπόν μέσα στα πλαίσια αυτά η εθνική ασφάλεια να ασχολείται με τον καθένα που βρίσκεται εντό τη χώρα, ακόμη και με καθόλου ανώμου γηγενεί πολίτε Ενδυνάμει με τον καθένα μπορεί έστω και θεωρητικά να είναι ύποπτο, και αν ναι, τότε πώ λέγεται ένα τέτοιο κράτο. Θα θέλαμε, λέει για παράδειγμα, να παρακολουθούνται οι πολίτε με εκατοντάδε χιλιάδε κάμερε, όπω γίνεται στην Αγγλία με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Μισό λεπτό. Εμεί μιλάμε για τι απειλέ εθνική ασφάλεια. Η παρακολούθηση ενό μεμονωμένου πολίτη, αν υπάρχουν ενδείξει οι οποίε έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα, με την τρομοκρατία ή με την αντικατασκοπία. Αφορούν τη λεγόμενη διαδικασία άρση του απορρίτου. Από εκεί και πέρα για τι κάμερε υπάρχουν δύο επιχειρήματα. Το ένα λέει, όπω είναι το γαλλικό, ότι χάρη στι χιλιάδε κάμερε που υπάρχουν ακόμα και στο πιο μικρό χωριό έχει μειωθεί η λεγόμενη εγκληματικότητα του πεζοδρομίου. Ο κλέφτη, μικρο, το μικρό έγκλημα. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι δικαιωματιστέ που θεωρούν ότι η ζωή μα πλέον είναι big brother. Αν θέλετε, μπαίνουμε στη λογική. Περισσότερη ασφάλεια, λιγότερη ελευθερία. Μπορεί να βρεθεί μια χημεία σε αυτά τα δύο. Αλλά δεν αφορά το θέμα μα, το σκληρό πυρήνα. Είπαμε ποιε είναι οι απειλέ. Δημογραφικό, ενεργειακό, αμυντικό, κυβερνοασφάλεια, κοινωνική συνοχή και οικονομική ασφάλεια. Και συμπληρώνω τον Κώστα για να καταλάβει και το κοινό. Γιατί ένα από τους σκοπούς του σκοπού του βιβλίου να καταλάβει ακριβώ τι είναι πρέπει να πω. Ναι είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η εξωτερική ασφάλεια που αφορά τις εξωτερικές απειλές και είναι η εσωτερική ασφάλεια που αφορά τις εσωτερικές απειλές. Και το κλείνω σύντομα, π.χ. μια τρομοκρατική οργάνωση που, δύρε, που, δράει εντός της Ελλάδας και που μπορεί να επιφέρει μαζικέ απολύσει στον πληθυσμό, είναι μια απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Επίπτει βέβαια και σε αρμοδιότητε ελληνική αστυνομία και γενικά Υπουργείου Προστασία. Αλλά του είναι είναι όμω, ναι, εσωτερικού χαρακτήρα. Ε, Ποιο διασφαλίζει, λέει ο Δημήτρη, ότι ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια δεν θα καταλήξει να είναι ένα κρατικό ΕΛΙΑΜΕΠ. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να μπούμε στη. Θα είναι ένα κρατικό όργανο. Ε, μην μπούμε τώρα στη λογική αν θα είναι ΕΛΙΑΜΕΠ ή άλλα ερευνητικά κέντρα. Αυτά είναι ιδιωτικά, κύριε Σαχίνη. Εμεί μιλάμε για ένα κρατικό όργανο. Ραχοκοκαλιά. Είναι το, το μεδούλι που λένε τη κρατική υπόσταση. Και όταν λέμε, και όταν λέμε ε, εθνική ασφάλεια αρχιτεκτονική, επειδή η κουβέντα αυτή τη στιγμή πάει μόνο στο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, αφορά και τη Βουλή, αφορά και τη δικαιοσύνη. Στη Βουλή δεν υπάρχει η Διαρκή Επιτροπή Εθνική Ασφάλεια και Πληροφοριών. Είδαμε τον μπάχαλο που προέκυψε με τον τρόπο που θα πρέπει να εξεταστεί το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βουλή αν είδε οι βουλευτές με τεχνικούς όρους και διαδικασίες σε επιτροπέ άσχετες, ονόματι διαφάνειας και θεσμών οι οποίοι απλώς περνάνε την ώρα τους και στο τέλος καταλήγουν τα κόμματα σε διαφορετικά πορίσματα δεν μπορεί να λειτουργήσουμε έτσι στο κογκρέσο Υπάρχουν οι αντίστοιχε επιτροπέ Intelligence με 150 επιστημονικού συνεργάτε από πίσω για το λεγόμενο backup, όπω λέμε. Το ίδιο και στη Γαλλία, το ίδιο και στην Αγγλία. Ποιο θα επεξεργαστεί αύριο ένα νέο νομοσχέδιο για την ΕΕΠ, κύριε Σαχίνη, ενώ ένα νομοσχέδιο πλαίσιο. Ποιοι βουλευτέ, πόσοι από αυτού έχουν περάσει έστω και ένα σεμινάριο ενό μηνό στην Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση να μάθουν τι στο καλό είναι η εθνική ασφάλεια. Αυτοί που θα ορκιστούν την Κυριακή, πόσοι από αυτού έχουν εξοικείωση με αυτά τα θέματα. Ελάχιστοι. Άρα, θέλουμε μια επιτροπή εθνική ασφάλεια στη Βουλή, τα μέλη τη οποία θα περάσουν από σχολείο. Ναι, θα πάρουν το τσαντάκι του και θα πάνε να κάνουν το σεμινάριο των 2-3-4 μηνών. Πάμε στη δικαιοσύνη. Έχουμε εισαγγελία ενδοοικογενειακή βία, αθλητική βία, διαφθορά, ρατσιστική βία. Έχετε ακούσει πουθενά εισαγγελία εθνική ασφάλεια. Τι σημαίνει πρακτικά, Είναι κάποιο ο οποίο παρακολουθεί τον κόσμο, Όχι. Είναι αυτό ο οποίο θα διαχειριστεί υποθέσει που έχουν να κάνουν με κατασκοπία στη χώρα, που έχουν να κάνουν με μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε χρηματοδοτούνται από ιδρύματα ή κράτη του εξωτερικού, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αλότρια συμφέροντα. Υπάρχουν πάρα πολλέ υποθέσει, τι οποίε οι Έλληνε εισαγγελίε σήμερα δεν μπορούν να τι αξιολογήσουν ποινικά και για ένα άλλο λόγο ότι ο ποινικό κώδικα στα θέματα κατασκοπία και κρατικών απορρίτων είναι απαρχιωμένο. Αφορά εποχέ πριν από 30-40 χρόνια. Και έχουμε εξελίξει τεχνολογικέ, εξελίξει επιχειρησιακέ όσον αφορά τι υπηρεσίε πληροφοριών και οι Έλληνε δικαστέ και εισαγγελεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρουν πώ μπορούν να προσδιορίσουν ένα δίκημα. Και γίνεται το έλα να δει στα δικαστήρια με του συνηγόρου να λένε Μα συγγνώμη, σε κοινή θέα έλαβε τη φωτογραφία της φρεγάτας. Από πού και ως πού θεωρείται στρατιωτική κατασκοπία. Και ο ένας κοιτάει τον άλλον. Τους αθώνουνε ή κάθονται 18 μήνες προφυλάκηση και μετά γεια σου ευχαριστούμε. Έτσι ε. θα προχωρήσουμε. Κύριε Πικραμένε, να πηγαίνετε σε πιο σύντομε απαντήσει, ναι, παρακαλώ, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων. Ναι. Λέει ο Βασίλη, έρχονται τα ψηφιακά νομίσματα και θα εφαρμοστεί και το social credit score, η κοινωνική πιστοληπτική ικανότητα, όπω στην Κίνα. Ναι. Έτσι. Πώς η ασφάλεια θα συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη Πρέπει να υπάρχει στρατιωτική τελικά ή εθνική ασφάλεια πληροφοριών Και τα δύο ε, Θέλεις να μιλήσεις ε, για τη στρατιωτική ε, υπηρεσία πληροφοριών Θα αναφέρω συντομία, μια και είπατε ε, Ένα από τα πράγματα που προτείνουμε στο βιβλίο είναι να δημιουργηθεί Κοινό σώμα στρατιωτικών πληροφοριών αλλά το άλλο κομμάτι όσον αφορά την υπηρεσία πληροφοριών, θα αναφερθεί σίγουρα κόστο μετά από μένα, είναι η ΑΕΠ να δημιουργηθούν δύο αυτόνομε υπηρεσίε. Η μία να να είναι υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού και η άλλη ε, υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού κόστο. Έτσι. Ε, όσον αφορά τη, την ΑΕΠ, το έχουμε πει και στο βιβλίο, το λέμε και δημοσίω, πρέπει να σπάσει μία ΑΕΠ πληροφοριών εξωτερικού. Τι σημαίνει, κάνει κατασκοπία, επειδή όμω η χώρε στόχοι είναι κυρίω τα Βαλκάνια. Και είναι και οι χώρε που μα έχουν βάλει στόχο. Θα αναλάβει και την αντικατασκοπία, διότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και το τρίτο που κάνει είναι το διεθνέ, η διεθνή τρομοκρατία. Αυτή η υπηρεσία, κύριε Σαχίνη, δεν θα έχει μέσα ένστολου. Έξω η αστυνομική, έξω η στρατιωτική. Θα είναι καθαρά πολιτική υπηρεσία και θα υπάγεται, το τονίζω, στον Πρωθυπουργό και όχι στον κάθε υπουργό. Γιατί, Διότι αυτή είναι η διεθνή πρακτική. Η Μοσάδ δίνει λόγο στον Ετανιάχου. Η MI6 στο Βρετανό Πρωθυπουργό. Η CIA στον Αμερικάνο Πρόεδρο. <κοί> Όσον αφορά την εσωτερική υπηρεσία, εμεί την έχουμε αποκαλέσει ΚΙΑΠ, δηλαδή Κεντρική Υπηρεσία Ασφάλεια Πληροφοριών. Με τι έχει να κάνει, έχει να κάνει με την αντιτρομοκρατία, έχει να κάνει με το διεθνέ οργανωμένο έγκλημα, έχει να κάνει με τη λεγόμενη κρατική ασφάλεια. Αυτέ οι δύο υπηρεσίε δεν έχουν δικαίωμα να συλλάβουν, κύριε Σαχίνη. Πληροφορίε μαζεύουν. Φτιάχνουν φακέλου, του οποίου του προωθούν στην Ελλάς για, να, για τα λεγόμενα. Για τις λεγόμενε λεπτομέρειε. Αν η Ελλά κρίνει ότι υπάρχουν ποινικά δικαιώματα τα οποία συντελούνται, προχωρεί σε συλλήψει, σε συνεργασία με του εισαγγελεί. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα, αστυνομικοί να φεύγουν από τη Γαδά, να πηγαίνουν κατεχάκι, να κάθονται δύο-τρία χρόνια και να γυρνάνε πίσω, αυτή η όσμωση που δημιουργείται, συν την παρουσία τη εισαγγελέα ε, τη ΕΕΠ εντό του κτηρίου, είναι ό,τι πιο απαράδεκτο και ό,τι πιο εκτό πρωτοκόλου ασφαλείας υπάρχει στον κόσμο. Γιατί το λέτε αυτό για τον εισαγγελέα. Διότι υπάρχει όσμωση που σημαίνει αν εγώ κάνω αίτηση στον κύριο Σαχίνη να παρακολουθήσω τον κύριο Κουκάκι. Δεν πρέπει να πίνω και καφέ με τον κύριο Σαχίνη. Δεν πρέπει να τον ξέρω προσωπικά. Όπω έχουμε τη διάκριση εξουσιών, έτσι πρέπει να έχουμε και τη διάκριση αρμοδιοτήτων και να μην γνωριζόμαστε. Η οικειότητα είναι ό,τι χειρότερο για την εφαρμογή των δικλείδων ασφαλεία. Περιμένω με πολύ περιέργεια, κύριε Σαχίνη, την έκθεση τη ΑΔΑΕ για τι εισαγγελικέ διατάξει του 2022. Είχαμε μείνει στι 19.000 εισαγγελικέ διατάξει άρση απορρίτου το 2021. Περιμένω, δεν ξέρω αν θα βγει μέχρι να γίνουν οι επόμενε εκλογέ. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο καθένα στην έδρα του, χωρί όσμωση, χωρί οικειότητα, χωρί φιλίε. Άρα έτσι θα λειτουργούσαν και φίλτρα, λέτε. Εννοεί. Λέει εδώ άλλο φίλο, και πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ ασφάλεια εθνική και ενό μακαρθικού κράτου. Και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως αυτά δεν θα ξεπεραστούν έχοντας υπόψη τι έγινε πρόσφατα με τις υπόκλοπες. Εδώ στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο να παρακολουθούνται όλοι. Πολιτικές ηγεσίε, στρατιωτικές ηγεσίε, δημοσιογράφοι, πολίτες. Πώς λοιπόν θα μπει ένα όριο κάτι γνώμη σας. Το όριο είναι τα φίλτρα. Τα φίλτρα σημαίνει ότι όταν μία αίτηση κατατίθεται στο γραφείο ενός εισαγγελέα πρέπει να υπάρχει πρώτα το όνομα του στόχου, κύριε Σαχίνη. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε περί τίνο πρόκειται. Δεύτερον, αναλογικότητα. Γιατί η φυσική του παρακολούθηση στον δρόμο δεν αρκεί και θα πρέπει να το θέσουμε και σε ηλεκτρονική παρακολούθηση. Τρίτον, η επικουρικότητα. Γιατί πέρα από το mail του θα πρέπει να παρακολουθείτε και το smartphone. Γιατί θα πρέπει να του βάλω μικρόφωνα εντός του σπιτιού ή εντός του γιοταχή. Όλα αυτά Πρέπει να ορίζονται ρητό στο νόμο και να εφαρμόζονται. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, οι σοβαρέ υπηρεσίε έχουν τι λεγόμενε γενικέ επιθεωρήσει. Τι κάνει η γενική επιθεώρηση, κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Βολτάρει, για να το πω λαϊκά, στι διευθύνσει και τι γενικέ διευθύνσει και βλέπει κατά πόσο τηρούνται διαδικασίε. Ξέρετε ότι δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην ΕΕΠ και τώρα το φτιάξανε με το νόμο τη 9 Δεκεμβρίου, το λεγόμενο Τμήμα Εσωτερική Ασφάλεια. Μπα και προλάβουν τι διαρροέ. Αυτή είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, έχουμε την επιτροπή που προτείνουμε στη Βουλή, η οποία θα λειτουργεί ω εξεταστική. Ελάτε, εδώ, κύριε διοικητή τη ΑΕΠ, έχουμε μία καταγγελία από υπάλληλο τη υπηρεσία για κατάχρηση ε, εξουσία ή ε, παραβίαση καθήκοντο. Σε κεκλεισμένων των Με απόρριτα έγγραφα, τα οποία δεν θα διαραίουν δεξιά-αριστερά στου δημοσιογράφου. Υπάρχουν ε, δικλείδε, υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου, αρκεί να υπάρχει βούληση ότι θέλουμε να το φτιάξουμε σωστά και από το μηδέν. Καλά. Εμεί εδώ στην Ελλάδα, στι Εξεταστικέ Επιτροπέ, απλά επικαλούμαστε το απόρριτο για να μην πάμε <coughs> να καταφέρουμε. Ακριβώ. Μάλιστα. Ε, λέει ο Χρήστο την καλημέρα σε όλου. Διαχείριση κρίση χαρακτηρίζεται εκείνη η διαδικασία που έχει ω στόχο την πρόληψη, τον περιορισμό και την επίλυση των κρίσεων. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Είναι μια πολύ καλή δεξαμενή για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών οι εκπαιδευτέ και τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων, security managers και ιδιωτική πάλι προσωπικού ασφαλεία και IT. Δεν είναι προτιμότερο αυτό αντί να πηγαίνουμε με βάση και μόνο την κομματική ταυτότητα. Να μιλήσει ο Γιώργο. Ε, αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στο γενικότερο πλαίσιο κουλτούρα εθνική ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα πω, είναι ευθύνη τη κάθε κυβέρνηση να, να επιλέξει το προσωπικό, αλλά το προσωπικό που θα επιλεγεί για αυτέ τι θέσει πρέπει να είναι σίγουρα ειδικά εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο και να διαθέτει και μια ελάχιστη εμπειρία σε ανάλογε θέσει και ανάλογου φορεί, ώστε να μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του ε, με επιστημονικό τρόπο. Και να είναι πολιτικό προσωπικό. Είμαστε στη λογική, η ναι. στρατιωτική στην υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών το πολιτικό προσωπικό σε ΙΠ και ΙΑΠ για τις πολιτικές πληροφορίες. Και βέβαια η αστυνομική πίσω στις υπηρεσίες της Ελλάς. Καθαράς, καθαρές κουβέντες, καθαρά λόγια. Ε, το άλλο, απλώς να προσθέσω ότι κάτι που ισχύει σε όλες τις χώρες, απλώς θα υπάρχουν και κάποιοι που είναι, λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των Ακριβώς. υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε αυτό το κομμάτι, ε. γιατί για να υπάρχει και η λειτουργία και η επικοινωνία σε ορισμένα θέματα, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό που να ε, βοηθάει τι επαφέ αυτέ μεταξύ των φορέων. Κύριε Πικραμένε, λέει ο Γιώργο, εδώ πήγαν στον εισαγγελέα χθε έναν άνθρωπο που φέρεται να έχει αναγράψει πρώτο το σύνθημα για τον πρωθυπουργό με την κατηγορία ω ο πρώτο που το έγραψε στο YouTube. Αυτό δεν γεννά πολλά ερωτηματικά. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι σα, ακόμη και η βρισιά από πολίτη προς προ πολιτικό δεν είναι ποινικό αδίκημα, είναι πολιτική πράξη δεν τον έβρισε ως πρόσωπο επειδή τσακώθηκαν στο μπαλκόνι για το τίναγμα των χαλιών και πώς βρέθηκε ο πρώτος. Εδώ δεν τίθενται θέματα για ένα διστοπικό περιβάλλον για τους πολίτες. Δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, είναι καθαρά θέμα διεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελλάς να μπορέσει να πιστοποιήσει, να βρει το IP όπως λέμε του συγκεκριμένου δεν αφορά τι απειλέ. Και το σύγκρινα με τι όμω, κύριε Πίκραμεν, θα σα πει κάποιο ότι είναι ο πρώτο. Άντε, να δεχτούμε ότι έχει θείξει τα ιερά και τα όσα. Ως... Με ποιον το σύγκρινε, mm. Δηλαδή, τσέκαρε όλα τα IP όλων των Ελλήνων, όλων, εάν ε, τα τσέκαρε, έχει τέτοια δυνατότητα, Δεν το γνωρίζω. Είναι θέμα ε, ηλεκτρονικού εγκλήματος Δεν αφορά όμως την εθνική ασφάλεια. Επιμένω γιατί δεν θέλω να μπερδεύεται ο κόσμο. Εδώ μιλάμε για τι απειλέ υφιστάμενε και μέλουσε για το έθνο και το κράτο. Όχι με μονομένε περιπτώσει. Το φιλοσοφικό και πρακτικό συνάμα ερώτημα που έχει προκύψει εδώ και αιώνε πάνω σε αυτό και στα φίλτρα που λέει ο κύριο Πικραμένο. Συμπυκνώνονται στην εξή πρόταση και το ρώτησε ένα Ρωμαίο ποιητή. Στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία βασίζονται οι σημερινέ τύπε δημοκρατίε. Ποιο θα προσέχει τελικά αυτού που μα προσέχουν, ε, Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα κράτο έχουμε, κυρίε Αχίνη. Θα πρέπει το ίδιο το κράτο να ασκεί εξουσία αλλά το ίδιο το κράτο να ελέγχεται για την εξουσία που ασκεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή την εργολαβία σε κάποιον τρίτο. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλουμε πραγματικά να έχουμε κράτο για του πολίτε ή να έχουμε κράτο για τα κόμματα. Διότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα διαχρονικά, δείτε την πυραμίδα. Στην κορυφή πρέπει να υπάρχει το κράτο. Στη μέση πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα και η κοινωνία των πολιτών και στη βάση πρέπει να, έρχουν, να υπάρχουν οι ψηφοφόροι πολίτε φορολογούμενοι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αντί να έχει την κορυφή το κράτο, έχει τα κόμματα. Το κράτο λειτουργεί ω τσιφλίκι για τα κόμματα. Αντί τα κόμματα να υπηρετούν το κράτο, το κράτο υπηρετεί τα κόμματα και στη συνέχεια τα κόμματα προσφέρουν θέσει στο κοινό και στους ψηφοφόρους για, την για το πολιτιακό, Μάλιστα. για το πελατειακό σύστημα. Ο Βασίλης Αυτό Βασίλης μου λέει εδώ πέρα η απάντηση γιατί συνελήφθη ο πολίτης, δόθηκε λύση από τον Άρη Δημοκίδη και δεν είναι για το γνωστό σύνθημα για τον Πρωθυπουργό. Α, αν θέλεις μας στέλνεις δύο κουβέντες για ποιο λόγο τελικά συνελήφθη. Ναι. Ε, αυτό που, που θέλω να προσθέσω εγώ είναι προφανώ το ερώτημα που λέει είναι ποιο φυλάει του φύλακε. Ε, γι' αυτό το λόγο έχει δομηθεί η δημοκρατία με διάκριση εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, η οποία συγκεντρώνεται σε διαφορετικά άτομα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο είναι η κουλτούρα εθνική ασφάλεια, η οποία θα λειτουργεί ω τη συλλογική συνείδηση για το κράτο, ώστε να εφαρμόζονται οι διαδικασίε όπω προβλέπονται. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν μαγικέ λύσει. Και υπάρχουν και οι λεγόμενε ανεξάρτητε διοικητικέ αρχέ, τι οποίε φτιάξαμε, κύριε Σαχίνη, πολύ όριο ο νόμο, αγοράσαμε καρέκλε, αγοράσαμε υπολογιστέ, αγοράσαμε ο αλλά ο κύριο Δράμος λέει: Αν έρθετε στην ΑΔΑΕ, οι κούτε με τη στίβα των εισαγγελικών διατάξεων από το 2003 που δημιουργήθηκε η ΑΔΑΕ είναι ακόμα εκεί με τι αράχνε. Ένα απλό Excel που έχουμε στο σπίτι μα δεν μπορούν να φτιάξουν στην ΑΔΑΕ. Πάνε στην Κοσμοτέ, στη Wind και στη Vodafone και παρακαλάνε αν ο πικραμένο ή ο Σαχήνης κάποια στιγμή είχε τεθεί σε α, υποκλώπη. Αυτή είναι η κατάσταση ενετη έτη 2023. Ε, λέει ο φίλο ο Δημήτρη εδώ, ήταν θέμα εθνική ασφάλεια. Άπτε τότε τη εθνική ασφάλεια το έγκλημα των τεμπών με του 57 νεκρού. Βεβαίω. Γιατί. Διότι μία από τι συνιστώσει τη εθνική ασφάλεια είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Και εδώ, αν θέλετε, να σα δώσω μία αποκλειστική είδηση. Πέρα από το Υπουργείο Μεταφορών, με όποια εμπλοκή έχει ο ΣΕ υπάρχει εμπλοκή και του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Πώ. Πώ. Εντό του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο που λέγεται ΚΕΜΕΑ, Κέντρο Μελετών Ασφάλεια. Αυτό ιδρύθηκε το 2005 μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Το 2011 λοιπόν ψηφίζεται στι Βρυξέλλες ένα ευρωπαϊκό κανονισμό και ζητάει από τα κράτη-μέλη να ορίσουν μια υπηρεσία ως εθνικό σημείο επαφής για την ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας. Είναι βαρύκδουπο ο τίτλος. Ενώ λοιπόν στη Γαλλία για παράδειγμα εθνικό σημείο επαφής κύριε Σαχήν είναι μια διεύθυνση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Ελλάδα είπαμε ποιο ρε παιδιά θα το πάρει ας το πάρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που είχε ένα ερευνητικό κέντρο που το λένε και ΜΕΑ. Πολύ ωραία, το πήρε το ΚΕΜΕΑ. Πάμε παρακάτω. Το ΚΕΜΕΑ έχει αποκλειστική, αν θέλετε, αρμοδιότητα ω εθνικό σημείο. Πρώτον, να ορίσει σύνδεσμο ασφάλεια στο ΝΟΣΕ και στην ΕΡΓΟΣΕ και κάθε χρόνο να ελέγχει αν αυτοί οι δύο οργανισμοί εκπονούν το ΣΑΛ. Τι είναι το ΣΑΛ, Σχέδιο Ασφάλεια Λειτουργία. Το ότι κόβονται τα λεγόμενα σύρματα του χαλκού και τα καλώδια. Το ότι δεν έχει τηλεδιοίκηση και Μπράβο, αυτά. Μπράβο. Όλα αυτά είναι υποχρεωμένο το ΚΕΜΕΑ διότι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέτε. Κάθε χρόνο να του κάνει briefing, να του λέει ελάτε εδώ. Κοίτανε κατά... το. Μου λέτε δηλαδή ότι από το 5 θα έπρεπε να λειτουργεί ένα. Όχι σε... από το 5, από το 11. Από το 11. Ένα επιπλέον φίλτρο ελέγχου και δεν λειτουργεί στην ουσία. Σε επίπεδο ασφάλεια μεταφορών. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, είναι πολλά τα εκατομμύρια που Άρα θα μπορούσε από το 11, 12, 13, το, αυτό πώ το είπατε, και, και με, α, το Κέντρο και Μελετών Ασφάλεια. Να γράφει κάθε χρόνο ότι εγώ βλέπω ότι στο σιδηρόδρομο είναι ένα μπάχαλο. Και όχι μόνο αυτό, να απαγορεύει τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Διότι δεν έχει βρει επαρκέ το ΣΑΛ, το σχέδιο ασφάλεια λειτουργία. Οι βουλευτέ τα ξέρουν αυτά. Συγγνώμη, είχατε τον κύριο Γενιδούνια την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. για αυτό το θέμα και νομίζω σα είπε ότι η πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη έγινε μετά την τραγωδία των μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, επί 12 χρόνια, πόσε κυβερνήσει, Σαμαρά Βενιζέλου, ε, Τσίπρα και Μιτσοτάκη, το ΚΕΜΕΑ έπαιρνε χρήματα, αν θέλετε, για να τρέχει ερευνητικά προγράμματα, αλλά ούτε τηλεδικήσεις στο ΝΟΣΕ, ούτε υπόθεση με την κλοπή. Δεν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε στην άλλη τη μεριά οι δικηγόροι θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ή έχουμε πέσει με τα μούτρα μόνο στο Υπουργείο Μεταφορών. Είναι μεγάλο θέμα, κύριε Σακίνη, με το ΚΕΜΕΑ. Και είναι προεδρικό διάταγμα κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Είμαστε στο 2011. Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι πολλά τα λεφτά που έχουν έρθει στα πλαίσια, αν θέλετε, τη ασφάλεια των μεταφορών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καίγεται για αυτό το θέμα, Διότι η σιδηρόδρομη δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Αφορά τι μεταφορέ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε έπρεπε κάθε χώρα να ορίσει ένα εθνικό σημείο επαφή. Και να σα πω το ανέκδοτο. Το ΚΕΜΕΑ εκτύπωσε ένα PDF το οποίο λειτουργεί ω ενσχυρίδιο ασφάλεια. Ξέρετε ποια φωτογραφία υπάρχει στο εξώφυλλο αυτού του PDF για να δείξει ότι είμαστε εδώ για να προλάβουμε καταστάσει. Ένα εκτροχιασμένο βαγόνι του ΟΣΕ. Τι λέτε. Φωτογραφία του 2018. Προφητική. Ε, κύριε Πικραμένα, καταλαβαίνω ότι θα ζητηθούν κάποια στιγμή ευθύνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα κονδύλια. Με αυτό που μου λέτε. Εννοείται. Που Και ξέρετε, πλέον υπάρχει Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Τον είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα πούνε τα λεφτά που πήρατε. Τι έχει αποδώσει στην ασφάλεια μεταφορών και τι πιστοποιήσει δώσατε τα τελευταία 10 χρόνια σε ω έργοσε για να υπάρχει ασφάλεια μεταφορών. Χοντρό το θέμα, κύριε Σαχίνη. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέμε δημοσίω. Λοιπόν, μα λέει εδώ ο Βασίλη ότι δεν είναι συνελήφθη γιατί ήταν ο πρώτο που το IP του εντοπίστηκε ε, με τα υβριστικά για τον Πρωθυπουργό. Ναι. Συνελήφθηκε. Η βασική κατηγορία είναι ότι έταζε σφαίρε και βόμβε στον Πρωθυπουργό και σ' άλλου εδώ και ένα μήνα. Βασικά, μάλλον πρόκειται περί ψυχάκια 37 χρονών που έμενε ε, με τη μητέρα του. Αλλά αυτό είναι το βασικό κατηγορητήριο και τον ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη που μα το διευκρινίζει. Μα, αν δεν είναι λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα εθνική ασφάλεια ή παρακολούθηση του πολίτη από το ίδιο το κράτο στο YouTube, απαντ απαντήθηκε αυτό ήδη. Ερώτηση για λόγου εθνική ασφάλεια, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Logistics, γραμμέ ανεφοδιασμού, αυτάργε υποδομών κτλ. Όχι. Αυτό έχει να κάνει με την διαχείριση των, των Υπουργείων, των Εταιριών, των δέκων κλπ. Όταν λέμε ασφάλεια μεταφορών, είναι αυτό που λέμε, κύριε Σαχίνη. Να μπορώ εγώ, το παιδί μου, ο συγγενή μου να φεύγει από την Αθήνα σιγά το σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει η Ελλάδα. Μία γραμμή είναι, δεν, η Πάτρα πλέον ούτε αυτή δεν συμμετέχει στο, στο δίκτυο. ούτε από τη Θεσσαλονίκη και πάνω για να πας σε ευρώ. Ακριβώς. Μες. Λοιπόν, το ΚΕΜΕΑ λοιπόν για να το ολοκληρώσουμε. Όσον αφορά τις υποδομές της ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, δηληστήρια, πετροχημικά και όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών Σα λέω, έχουν βάλει φωτογραφία εκτροχιασμένου ΣΕ ότι είμαστε εδώ για να, για να το προλάβουμε. Φωτογραφία του 2018, που σημαίνει ότι πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξουν ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν υπάρχουν, είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στο Google. Όποιο θέλει μπορεί να τα βρει, δεν είναι απόρριτε πληροφορίε. Και από εκεί και πέρα, πιστεύω οι δικηγόροι να στρίψουν τη μεριά του και προ κατεχάκι. Μάλιστα. Είναι σαφέ αυτό που λέτε. Προκύπτουν ευθύνε και για, για, τη διαχείριση στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Τώρα, θέλω στα λίγα λεπτά που μα απομένουν να δούμε και μερικά θέματα τη τρέχουσα επικαιρότητα. Ένα είναι οι εκλογέ ε, στην Τουρκία. Ε, και έχει ξεσπάσει και εκεί η ιστορία. Αλλά πρέταντορ. Πρέταντορ, αλλά Τούρκα, κύριε Επικραμένα. Ε. Μια, ανακαλύψαμε ότι η ΜΜΤ του Χακάν Φιντάν το 2015 είχε αγοράσει από γερμανική εταιρεία η οποία η Ρίστον Παρόδο έχει χρεοκοπήσει χρεοκόπησε το 2022 μάλλον επειδή δεν μπορούσε να εξασφαλίσει άδειες εξαγωγή του δικού τη πρεταντόρ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015 λοιπόν η Μίτ του Χακάν Φιντάν έχει αγοράσει ένα αντίστοιχο σύστημα για να παρακολουθεί ε, πιστεύω ε, την αντικατασκοπία έτσι όχι τον, ε, τους αντιπάλους του, του καθεστώτος ε, έχει ουρά αυτή η υπόθεση και πριν από μία εβδομάδα ο εισαγγελέα του Μονάχου δίωξε ή μάλλον άσκησε διώξει σε πρώην διοικητικά στελέχη τη γερμανική εταιρεία. Δεν διώκονται στελέχη τη ΜΜΤ ή στελέχη του καθεστώτο Ερντογάν. Αφορά, αν θέλετε, γερμανογερμανική υπόθεση μεταξύ του, αλλά πλέον αυτή η εταιρεία δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ε, Ενδεχομένω το συγκεκριμένο software να συνεχίζει να το χρησιμοποιεί η ΜΜΤ ε, με τεχνική υποστήριξη από άλλε εταιρείε. Λέτε και Ιντελέξα, δεν ξέρω. Είναι μικρό <laughs> είναι μικρός ο χώρο τη κυβερνοασφάλεια και όπω ξέρετε, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν υπάρχουν σύνορα στις business. <laughs> Έχετε δίκιο. Ε, Άλλο φίλο ρωτάει εδώ πέρα, με αυτόν τον Έλληνα που τον έχουν παρκάρει, συλλάβει στο Παρίσι και αναμένεται να τον εκδώσει στι ΗΠΑ, τι πιστεύει ο κύριο Πικραμένο ότι έχει συμβεί. Έχουμε τον Έλληνα που είναι παρκαρισμένο στο Παρίσι και έχουμε και τον άλλο τον Έλληνα, ο οποίο είναι στα μπουντρούμια των τουρκικών φυλακών με την κατηγορία πληροφοριοδότη τη της ΑΕΠ. Uh, της το λεγόμενο τη Συριακή uh, Καταγωγή. Λοιπόν, το είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή. Θα κρατήσει περίπου τρει μήνε, διάβασα αυτή η διαδικασία, διότι περιμένουν οι γαλλικέ δικαστικέ αρχέ όλο το πακέτο δηλαδή την απομαγνητοφώνηση να το πούμε όλων των mail από το 17 μέχρι σήμερα προκειμένου και αυτοί οι Γάλλοι θέλουν να είναι τυπικοί σε αυτά τα θέματα δηλαδή να στοιχειοθετείτε να βγάζει μάτι όπως λέμε πραγματικά ότι υπήρχε τροφοδοσία προϊόντων για τα οποία δεν υπήρχε άδεια τελικού χρήστη προς Κρεμλίνο μεριά και ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μεσάζοντας. Αν λοιπόν οι Γάλλοι πιστούν για, για αυτή, την, την υπόθεση ε, πάει είπα, Στη ΣΥΠΑ για να τη γλιτώσει θα πρέπει να κελαϊδίσει. Και για να κελαϊδίσει πρέπει να δώσει ονόματα, χειριστές με ποιους συναντήθηκε στη Ρωσία και σε άλλα μέρη. Το θέμα είναι δεν ξέρω αν οι πληροφορίες που έχει να προσφέρει στο FBI ικανοποιήσουν το FBI. Αν θέλει το κάτι παραπάνω, το πιπεράτο που λέμε για να του πει ok, σε βάζω σε καθεστώς Προστατευόμενου μάρτυρα. Διαφορετικά είναι χοντρέ οι ποινέ εκεί και δεν μιλάμε για 10-15 χρόνια. Αν ο άνθρωπο βέβαια εμπλέκεται έτσι. Αν εμπλέκεται, πάντα έχουμε το τεκμήριο τη αθότητα. Αλλά θα μου πείτε, μπήκε το FBI σε μια τέτοια ιστορία χωρί να έχει κάτι στο χέρι. Διότι αυτέ οι υποθέσει και επιχειρησιακά και ερευνητικά στοιχίζουν πολλά λεφτά και έχουν κόστο. Οπότε όλε αυτέ οι υπηρεσίε θέλουν να κάνουν απόσβεση. Οπότε α κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά την, εμπλοκή του ή όχι θα το δούμε τους επόμενους δύο μήνες Λοιπόν ε, ε, αυτό που είπατε με το ΚΕΜΕΑ έχει ουρά αυτό θα πω μόνο έστειλε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα ακροατής ο οποίος ζητάει να μην διαβαστεί δημόσια Μάλιστα. Α. Αλλά αν το πληροφορηθείτε, θα το δείτε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Άρα κάτι γίνεται με το ΚΕΜΕΑ. Εδώ χτυπήσατε από ό,τι φαίνεται φλέβα. Θέλω κλείνοντα να σα ρωτήσω λοιπόν στο διατάφτα. Και καθώ το βιβλίο σα, Εθνική Ασφάλεια, Μύθη και Πραγματικότητε, ε, πλέον ταξιδεύει. Ποιο είναι ο στόχο, Διότι το βιβλίο, πρέπει να το πω για όποιου το παίρνουν στα χέρια δεν είναι ακαδημαϊκό σύγγραφα, σύγγραμμα που κάποιοι προφεσόρες κάθονται, ανταλλάσσουν απόψει και αντισυζητήσουν εξειδικευμένα με όρου. Του αποφεύγεται και όπου του βάζετε, το επεξηγείτε. Ποια είναι η στόχευση, γιατί το κάνατε. Λοιπόν, ε, ο στόχο του βιβλίου είναι πρώτον να ενημερώσει τον απλό πολίτη. Απευθύνεται σε όλου και το προσέξαμε τον κόσμο από την αρχή να είναι σε απλή γλώσσα και απλό ύφο. Ε, του δείχνουμε τι ισχύει στα άλλα κράτη για να δείξουμε ότι δεν είναι ένα ουτοπικό θεσμό του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια και υπηρεσία πληροφοριών. Παρουσιάζουμε την πραγματική του διάσταση, γιατί καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου, θα μπορούσα να πω και το Συμβούλιο και οι υπηρεσίε πληροφοριών. Ο άλλο στόχο είναι να παρουσιάσουμε το εφιστάμενο πλαίσιο, γιατί πολλοί κόσμοι έχει μπερδευτεί. Ακόμα να φανταστείτε, πολλοί αποκαλούν το ΚΙΣΕΑ, το οποίο, όπω είπαμε, είναι Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, το αποκαλούν ακόμα Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα. Κάτι που δεν ισχύει. Και το τρίτο πράγμα που θέλαμε μέσω του βιβλίου είναι να προκαλέσουμε ένα δημόσιο διάλογο ώστε μέσα από αυτό να δοθούν λύσει και να προεσπιστούν τα εθνικά συμφέροντα τη χώρα. Γιατί στόχο μα είναι το καλό τη πατρίδα. Δεν είναι να επηρεάσουμε ευθύνε σε κανένα. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο τη Ελλάδα πρόβλημα αυτό. Το αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη. Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα θωρακίσει τη χώρα μα από τι απειλέ αυτό. Δεν ξέρω okay. αν θέλει να συμπληρώσει. Πριν το συμπληρώσετε, κύριε Πικραμένο, να απαντήσετε και στο εξή. <coughs> Εσείς Εσεί μπορεί να έχετε λέει εδώ φίλος μου, ο φίλο Μονίκο τι καλύτερε προθέσει για την κουλτούρα εθνική ασφάλεια που πρέπει να αποκτήσουμε ω κράτο και ω λαό. Πώ όμω, αν ποτέ εφαρμοστούν όσα περιγράφονται στη χώρα με σύστημα και σχέδιο, μήπω καταλήξουμε χειρότερα, λέει εδώ, από τη Βόρειο Κορέα. Και εξηγώ, λέει γιατί. Γιατί σχεδόν την απάντηση την έδωσε, λέει ο κύριο Πικραμένο, όταν αναφέρθηκε στην πυραμίδα του κράτου. Εδώ στην κορυφή είναι τα κόμματα, διαχρονικά, δηλαδή το κράτο διαχειρίζονται ομάδε προσώπων, με άλλα λόγια, οικογένειε, μαφίε. Με εισαγωγικά το έχει βάλει. Άρα, λέει, μήπω πέρα από το επιδιωκόμενό σα να αποκτήσουμε μια κουλτούρα εθνική ασφάλεια, στην ουσία βάζουμε βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν ένα πολύ του ελέγχου κράτο και πολίτε. Το άλλο συμπέρασμα είναι ότι μάλλον χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα έχουν ξεκάθαρα προγράμματα και θα λένε ότι τελειώσαμε με αυτό το σύστημα και αυτή την οτροπία που μας φέρνει σε μνημόνια που μας φέρνει σε σάμινα που μας φέρνει σε τέμπη που μας φέρνει με τον κάθε τυχάρσπαρτο κατάσκοπο να έρχεται να αλωνίζει τη χώρα τη θέλουμε χώρα ή airbnb προς το παρόν είναι airbnb η χώρα και εμείς θεωρούμε ότι για να πείσει κάποιον να μείνει σε αυτή τη χώρα πέρα από έναν αξιοπρεπή μισθό πρέπει να έχει και πίστη στους θεσμούς και το κράτος. Πόσοι Έλληνες σήμερα νιώθουν περήφανοι όχι για την Ελλάδα. Όλοι είμαστε πατριώτες και την έχουμε στην καρδιά μας για το κράτος που εκπροσωπεί την Ελλάδα, για αυτό που λέγεται ελληνική δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί. Αυτό είναι ο λόγος που βγάλαμε το βιβλίο. Να σπάσουμε αυγά αν θέλετε. Ένα ταμπού που όταν κάποιο ακούει εθνική ασφάλεια Άλλο το ταυτίζει με τη Χούντα, άλλο το ταυτίζει με τα εθνίκια, άλλο το ταυτίζει με τα εθνικά θέματα. Όχι, κύριοι. Είναι η καθημερινότητά μα. Είναι και τα τέμπη, είναι και τα διαβατήρια που έκλεψαν πριν από τρει εβδομάδε, είναι και η κυβερνοασφάλεια στην οποία είμαστε ακόμα σουρωτήροι εν έτη 2023. Άρα ενδεχομένως να χρειαστούν νέες πολιτικές δυνάμεις. Δεν κάνουμε εμείς κάποιο, αν θέλετε, μανιφέστο ενό νέου κόμματο. Θέτουμε του πολιτικού μπροστά στι ευθύνε του. Και να σα πω κάτι. Αν τελικά έχουμε εκλογέ στι 25 του Ιουνίου και υπάρξει μια κυβε... κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπορεί εύκολα να έρθει σε κάποιες συνταγματικές αναθεωρήσεις πέρα από το θέμα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων γιατί η ευκαιρία είναι να διαβάσουν το βιβλίο και να μπει ρήτρα στο Σύνταγμα για τη σύσταση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που θα δεσμεύει την κάθε κυβέρνηση. Να βρίσκεται στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Όχι να είναι ένα νόμο τον οποίο θα φτιάξει ο ΜΕΝ, θα τον καταργήσει ο ΔΕ ή θα τον τροποποιήσει με βάση τα μέτρα του. Στο Σύνταγμα. Όπω στο Σύνταγμα υπάρχει η πρόβλεψη για την αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή για μία απλή δικητική διοικητική αρχή ανεξάρτητη υπάρχει πρόβλεψη και δεν υπάρχει για τη ραχοκοκαλιά του κράτου που είναι το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Αλλά το φοβούνται κύριε Σαχίνη, διότι ο κάθε ένα θέλει να είναι να κάνει κουμάντο στο μαγαζί του και θεωρούν ότι το να έχει μπάστα από πίσω σου κάποιου τεχνοκράτε που θα σου κουνάνε το μαντίλι και θα σου λένε κάθε τόσο ότι έρχεται απειλεί, Ετοιμά σου ενοχλεί, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το πελατειακό κράτο. Οπότε χαλάμε τη σούπα. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, καλό τάξη εδώ το βιβλίο του πολύ. κυρίου Πικραμένου και του κυρίου Κουκάκη. Του ευχαριστώ και του δύο για την παρουσία του σήμερα στο στούντιο του 984. Ευχαριστώ και εσά, φίλε και φίλοι, να είμαστε καλά, να σμίξουμε Δευτέρα 10 και κάτι.